Σταυρού. Χριστόν λοιπόν ο Σταυρός του Κυρίου μας, ως ευλογία και ως τρόπαιο της νίκης κατά του θανάτου και κατά του διαγόνου. Και έτσι πάρουμε λοιπόν το Σταυρό μέσα στη ζωή μας και μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας. Επί δύο φορές, επί μεγάλου Κωνσταντίνου, το 330 και έτσι τα ρότα είχε εκλαφεί και βρέθη, από την Αγία Ελένη ισόνη ο Πανάγαθος και Τίμιος και ο Ζωηγόρος Σταυρός του Χριστού μας προσεγγίστηκε όχι μόνο των πιστών αλλά όλων των ανθρώπων. Ο Χριστός, ο Σταυρός του Χριστού, συμβολίζει την κάθοδο και την εφάρμοση του λόγου και του μονογενούς Υιού του Χριστού μας στον κόσμο. Με το κάθε το ψήφο και με το οριζόντιο συμβολίζει την απέραντη αγάπη που έχει ο Χριστός στους ανθρώπους για όλους τους ανθρώπους ανά πάσα την κτήση, να λέξουμε στον κόσμο, από φορά τον κόσμο και να τον έχει προσδύσει. Συμβολίζει λοιπόν την κάθε του Χριστού και την αγάπη προς τους ανθρώπους και προς τον κόσμο. Και βλέπουμε από τον Σταυρό και τον Ευαγγελισμό του Χριστού μας ότι ο Χριστός, ο Θεός, προτιμάει να έρθει ταπεινά και να υποστεί τα πάντα. Προτιμάει να γεννηθεί στο σπήλαιο ή έρχοντας του άλλου να γεννηθεί μέσα σε μία πάτη, να μεγαλώνει στο φυλά, πρέπει να έρθει η ώρα για να κηρύξει, να διδάξει τους ανθρώπους. Και θυμηθείτε ότι όταν τον έκαναν φωνή, στο μέσο της συναγωγής και μέσα του διδασκάλου, και κήρυγε ο Χριστός, ήταν το πρώτο μήνυμα. Μέχρι τότε λοιπόν μεγαλώνει τα κόρυφα και μεγαλώνει τα κοινά και εδραιώνει που θα λέγαμε κατά τα ανθρώπινα. Διότι ο Χριστός είναι και Θεός, είναι και άνθρωπος. Και όχι μόνο κηρύττει και όχι μόνο υπομένει τα πιστά πάθη, αλλά και επιλέγει τα λέγαμε να τα αποδείξει για εμάς και την κυρία των ανθρώπων.